τουρκική φρεγάτα. Παρενόχλησε νορβηγικό σκάφος εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, προκαλώντας την οργή της Λευκωσίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, εμφανώς ενοχλημένος μετά και αυτό το περιστατικό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα οι Ηνωμένα Έθνη και Ουάσιγκτον, να προβληματιστούν αν υπό αυτές τις συνθήκες μπορούν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα προβεί σε διαβήματα και προς τη Γαλλία, καθώς η εταιρεία Total, που έχει αναλάβει τις έρευνες στο οικόπεδο 9, είναι γαλλικών συμφερόντων. Συνέβη έναν περιστατικό. Το περιστατικό αυτόν το παρακολουθούσαν οι αρχές της Δημοκρατίας καθ' όλη τη διάρκεια και ήμασταν σε επικοινωνία με το σκάφος της Total. Δεν ήταν παρενόχληση, αλλά ήταν επικοινωνία διασυρμάτου που το τουρκικό πολεμικό εκαλούσε το πλοίο της Total να φύγει από εκεί που ήταν. Ακούστε, πρώτη μου παρατήρηση και η πιο σοβαρή από όλες. Και ο Γενικός Γραμματέας και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχουν μιλήσει δημόσια ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσουμε για μια διακήρυξη. Εάν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, τότε νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούν σοβαρά αν κάτω από τέτοιες συνθήκες θεωρείται το περιβάλλον κατάλληλο για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και πρέπει να έχουν μια καλή συνομιλία με την Τουρκία επί του θέματος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα ακολουθήσουν διαβήματα τα οποία δεν θα απευθυνθούν μόνο στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά θα απευθυνθούν και στη Γαλλία, της οποίας η εταιρεία είναι που διεξάγει τις έρευνες, αλλά και στις χώρες της καταγωγής των πλοίων, των οποίων δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, που εμπλέκονται. Αναλογική δήλωση νωρίτερα του Υπουργού Άμυνας Φώτη Φωτίου, ο οποίος χαρακτήρισε συχνό φαινόμενο από τουρκικής πλευράς της παρενοχλήσης στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό που έχει γίνει, δυστυχώς γίνεται τόσο τακτικά από τους Τούρκους και δεν έγινε κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται τους τελευταίους μήνες. Δεν καταδιώχθηκε, απλά παρενοχλήθηκε το νορβηγικό σκάφος, δεν υπήρχε συνέχεια, θα γίνουν όλες οι καταγγελίες που επιβάλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών εντός της ημέρας και εκείνο πραγματικά που θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά είναι ότι η Τουρκία έχει μια στρατηγική μέσα από τις απειλές, μέσα από τις προκλήσεις προσπαθεί να δημιουργήσει ένταση στην περιοχή. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτά τα παιχνίδια των Τούρκων. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτήν την πρόκληση, σε αυτές τις εντάσεις των Τούρκων, είναι να υλοποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας όσον αφορά τον ενεργειακό μας πλούτο. Και θα τους υλοποιήσουμε. Τους υλοποιούμε. Γι' αυτό και το μήνυμα που πραγματικά πρέπει να σταλεί σε όλους είναι ότι δεν απεμπολούμε κυριαρχικά δικαιώματα και δεν θα δεχτούμε μέσα από αυτές τις προκλήσεις και τις απειλές να σταματήσουν αυτοί οι σχεδιασμοί.